Καλημέρα, καλημέρα. Να πω εγώ ότι αν και είναι ήδη πολύ πρωί, 11 η ώρα που ανοίγει η έκθεση, βλέπω ενδιαφέρον από τον κόσμο. Σήμερα 11 με 11 το βράδυ και αύριο την ίδια ώρα 11 με 11 το βράδυ, περισσότερες από 150 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, πάνω από 19 τομείς που δραστηριοποιούνται. Έχουμε την αρμόδια υπουργό, την κυρία Αντωνοπούλου. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου. Πολύ σημαντική έκθεση, είναι η πρώτη έκθεση. Ελπίζουμε να δούμε και άλλες τέτοιες. Πρώτη φορά στην Ελλάδα, πραγματικά. Βρισκόμαστε εδώ για να δείξουμε στο κοινό, αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο και στους καταναλωτές τι σημαίνει η κοινωνική οικονομία, την ποιότητα των προϊόντων, και να έρθουν να ψωνίσουν σήμερα και αύριο. Αλλά επίσης αύριο από τις 7.30 ώρα έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις, χορό, ταγκό, για παιδιά, εκδηλώσεις. Ελάτε λοιπόν στην Τεχνόπολη να μας συναντήσετε. Εκτός των άλλων, βασικός σκοπός της έκθεσης είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, να δει και ο κόσμος στο ευρύ κοινό τι σημαίνει κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Και να αλλάξουν εμπειρίες ή... Να το καταλάβουμε λοιπόν και εμείς, Ηλία μου. Ποια είναι η διαφορά μιας επιχείρησης καλό από μιας άλλης επιχείρησης? Ο σκοπός πρώτα απ' όλα της επιχείρησης που ανήκει στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι διπλός. Ο πρώτος είναι ο βιοπορισμός των εργαζομένων, η δημοκρατία και η ισοτιμία ανάμεσά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει η κλασική σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, είναι όλοι συνεργαζόμενοι, συνεταιριστές. Μαζεύονται λοιπόν, στείλουν μια επιχείρηση για να βιοποριστούν. Δεν είναι το κέρδος ο αυτοσκοπός. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κέρδος, το κέρδος διανέμεται στους εργαζομένους. Είτε αυτοί είναι ιδρυτικά μέλη της επιχείρησης, είτε είναι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί. Ο δεύτερος στόχος όλων αυτών των επιχειρήσεων είναι να αφήνουν ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή, προσφέρουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά σε προσιτές τιμές. Γιατί υπάρχουν προϊόντα στον ιδιωτικό τομέα που δεν έχει πρόσβαση ο άλλος, όπως επίσης και υπηρεσίες. Υπηρεσίες για ανθρώπους με αμαία, για παράδειγμα, όταν πάνε τα καλοκαίρια να κάνουν διακοπές για τις οικογένειές τους, όταν κοιτάμε την πληροφορική, ανοιχτό λογισμικό, δικτύωση που κοστίζει πάρα πολύ στον ιδιωτικό τομέα, προσφέρεται σχεδόν δωρεάν. Άρα ο κοινωνικός αντίκτυπος από τη μία, άρα η κοινωνική συλλογική ωφέλεια, και από την άλλη η ωφέλεια των ίδιων των εργαζομένων μέσα στην Κινσέ. Αν πάει κάτι καλά, λοιπόν, κερδίζουν όλοι το ίδιο, και αν πάει κάτι άσχημα, χάνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο? Έτσι ακριβώς, αλλά πέρα από το ότι κερδίζουν με τον ίδιο τρόπο, επειδή ακριβώς μία από τις βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας είναι η ισονομία και η ισοτιμία, η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον κατώτατο και ανώτατο μισθό εισόδημα είναι 1:3. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κλείνει η εισοδηματική ψαλίδα καταστατικά, δηλαδή το θέλουν και εντάσσονται σε αυτό τον επιχειρηματικό κόσμο. Υπάρχει λοιπόν επιχειρηματικός κόσμος που θέλει να παράγει, να δημιουργήσει, ναι, χωρίς να έχει σαν αυτοσκοπό το κέρδος. Από τις εικόνες που παίρνουμε τώρα, είναι μεγάλη η προτεραιότητα. Και η Λία, από που μας δίνει τώρα ο συνάδελφος από το χώρο, τι συναντάμε, δηλαδή τι προϊόντα μπορεί κανείς, κατεβαίνοντας σε αυτή την έκθεση, να αγοράσει? Επειδή έχω κάνει ένα ρεπορτάζ, να πω δύο κουβέντες πριν την υπουργό. Έχω κάνει ένα ρεπορτάζ. Είναι σε 19 τομείς. Είναι στο αγροδιατροφικό τομέα, είναι στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στις υπηρεσίες, είναι σε πολλούς τομείς. Είδα μάλιστα μία επιχείρηση, συνεταιριστική επιχείρηση, όπου 7 άνεργοι ξεκίνησαν εδώ και ένα χρόνο και βλέπουν με ένα πιο αισιόδοξα το μέλλον. Και επίσης είδα μία επιστημονική ομάδα και μου έκανε εντύπωση. Είχαν μαζεμένα, αρκεί να σας πω, 5 μεταπτυχιακά, 8 πτυχία και 2 διδακτορικά. Για να καταλάβετε γιατί επίπεδο μιλάμε. Και είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων, φορέων, επιχειρηματιών. Οπότε είναι ευρύ το φάσμα. Είναι ευρύτατο το φάσμα. Να συνεχίσω σε αυτό που είπατε. Υπάρχει, για παράδειγμα, μία συνεταιριστική επιχείρηση που δίνει συμβουλές για επενδυτές, για χρηματοπιστωτικά δάνεια.
Και το κάνουν με πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Δηλαδή, για να επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε πριν, η κυβέρνηση οριζόντια, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, θεωρεί ότι ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας είναι ένα πεδίο που μπορεί να δραστηριοποιηθεί οποιοδήποτε πολίτης σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας μας. Και το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δραστηριοποιούνται για να μπορέσουν να μην φύγουν στο εξωτερικό. Δραστηριοποιούνται οι άνεργοι, δραστηριοποιούνται οι νέοι μας, όπως ακριβώς το είπατε, αλλά επίσης και κόσμος ο οποίος έχει απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, την λοιπόν απορρίθμιση που έχει έρθει τα τελευταία 7 χρόνια. Υπουργέ, αν έχει κάποιος μια καλή ιδέα, πώς μπορεί να συμβάλλετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, ώστε να βοηθηθεί και να προχωρήσει και να δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας και να αναπτερωθεί και το ηθικό εκτός, και δηλαδή, τα καλά μυαλά να μένουν έτσι, και εδώ. Εκτός από τη φυσική σας παρουσία, δηλαδή, πώς αλλιώς ενισχύει η κυβέρνηση και το Υπουργείο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και συνέργειες? Βεβαίως. Να σας απαντήσω όσο μπορώ επιγραμματικά, γιατί είναι πολύπλοκη η ερώτηση στην πραγματικότητα. Η δραστηριοποίηση, όπως στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να προέρχεται από το υποκείμενο. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος που θα συμμετέχει να έχει αυτές τις αρχές στο μυαλό του, να θέλει να λειτουργήσει μέσα από τις αρχές της δημοκρατίας, της ισονομίας και όλα αυτά που είπαμε. Τρία άτομα που έχουν τις ίδιες ιδέες και τους ίδιους στόχους συστήνουν ένα σχήμα συνεργατικό εργαζομένων. Δηλαδή, μπορούμε να στήσουμε μία επιχείρηση συνεργαζόμενοι τρία άτομα. Αυτή είναι μια καινούργια μορφή που έχουμε εισάγει, νομική μορφή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο συνεταιρισμός εργαζομένων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και τον κλασικό κινσέπ, που πέντε άτομα έρχονται μαζί, συμφωνούν σε κάποιες αρχές και μόλις συμφωνήσουν αυτές τις αρχές, για να υποβάλουν το καταστατικό τους στο Μητρό Κοινωνικής Οικονομίας, μπαίνουν στο Υπουργείο, έχουμε έτοιμα καταστατικά, ναι, έχουμε αναρτήσει ηλεκτρονικά όλα όσα χρειάζονται να συμπληρωθούν από κάποιον, κάνει αίτηση στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας και στείνει την επιχείρησή του πάρα πολύ σύντομα. Επίσης υπάρχουν στο Μητρό, υπάρχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι υποστηρίζουν εξαιρετικά το χώρο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μπορεί να πάει κάποιος να κλείσει ραντεβού, να πάει να ζητήσει πληροφορίες. Αλλά αυτό που οργανώνουμε, και εύχομαι μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο να έχουμε κάνει τα βήματα που χρειάζονται, είναι η σύσταση 100 κέντρων και πάνω, τα οποία σε όλη την Ελλάδα θα στηρίζουν όσους θέλουν να ενεργοποιηθούν σε αυτό το τομέα. Στον τομέα της κοινωνικής και λέγης χώρες, όπως στη Γαλλία, που είναι πολύ μεγάλη οικονομία, είναι πολύ αναπτυγμένος στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία τον Κούπο.